Εμείς, φαίνεται πω και οι υπόλοιπε τρει βάρκε που ήταν κατά μεσή του πελάγου αναχώρησαν από το σημείο για να επιστρέψουν κατά πάσα πιθανότητα στο Λίβανο. Τώρα, για τι 2 του Μάη, τη Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη του Νίκο Χριστοδουλίδη μαζί με την Ursula von der Leyen στη Βηρητό, στο πλαίσιο ακριβώ τη οικονομική ενίσχυση, την οποία προτίθεται να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ το Λίβανο, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανακόψει τι θαλάσσιε ροέ παράτυπων μεταναστών προ την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ίδιο ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία, προερχόμενο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στι Βρυξέλλε. Στην Αντζέντα, το οποίο Μιχάλη βρίσκεται και το μεταναστευτικό, όπω είπε ο Πρόεδρο, στο πλαίσιο τη συζήτηση η Κύπρο θα θέσει μαζί και με άλλα κράτη που υπάρχει σε ενόηση το ζήτημα ακριβώ επαναξιολόγηση του καθεστώτο τη Συρία. Και κλείνοντα, να σου πω ότι σύμφωνα με το Euronews, το προσχέδιο των συμπερασμάτων για το μεταναστευτικό υπογραμμίζει τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταθερότητα του Λιβάνου και την αποφασιστικότητα να στηρίξει του πιο ευάλωτου ανθρώπου στη χώρα. Αλλά φαίνεται να μην γίνεται ρητή αναφορά στη μεταναστευτική πίεση που ασκείται στην Κύπρο. Το λεχτικό δεν αποκλείται να αλλάξει Μάλιστα. μετά τη συνάντηση των 27. Παύλο, ευχαριστούμε. Θα αλλάξουμε θέμα. Ναι, ο καταγγελίε ακούστηκαν.